κουλούρι, ούτε τοστ, ούτε χυμό ζωμό κοτόπουλου που τον είχε περάσει από αποχυμωτή. Ήταν τσιγάρα. Ένα πακέτο τσιγάρα είχε ο άνθρωπος. Ναι. Και δεν άντεξε στον αέρα. Θες να καταπολεμήσει την πείνα του, θες λίγο έτσι για να ξεγελαστεί. Ήθελε να ανάψει τσιγάρο στον αέρα. Προφανώς και δεν τον άφησα να ανάψει, γι' αυτό και τον εμπόδισα. Αλλά σίγουρα. Εντάξει, είναι λίγο άδικο. Δεν είχε τίποτα φαγόσιμο. Είχε τσάι και μάλιστα χωρίς καφέινη και νερό μαζί του, γιατί ο ΟΗΕ, όπως μου είπε, επιτρέπει μόνο τσάι και νερό. Να σου πω, στη σακούλα είχε τίποτα άλλο, την κοίταξε. Εκεί μέσα στη σακούλα κοίταξε, είχε τίποτα άλλο. Ένα παγούρι είχε, παγούρι δεν λέγεται, Χρήστο. Ναι, παγούρι. Ένα παγούρι είχε και ένα τσάι, ένα μπουκαλάκι τσάι, πράσινο, χωρίς καφέινη. Στην αντίπαρο, πώς το λέτε το παγούρι. Και τρία. Έτσι το λέμε και νόμιζα ότι έχω κάνει λάθος, γι' αυτό προσπάθησα να το διορθώσω. Και είχε και τρία πακέτα τσιγάρα. Πριν βγούμε ζωντανά, να σας πω, εκείνη τη μέρα είχε κάνει πάρα πολλά τσιγάρα, παρόλο που είναι καρδιολόγος. Δεν άντεξε, ήθελε να κάνει και στον αέρα. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, αυτό ήταν όλα. Τίποτα φαγόσιμο δεν είχε μέσα η σακούλα του. Λαμπρό παράδειγμα, καρδιολόγος. Μαρία, ευχαριστούμε.